Κυρία Σόκου, επίσκεψη στο Δήμο Αριστοτέλη. Που, τι ακριβώς έχετε κάνει σήμερα? Από το πρωί πρέπει να πούμε ότι βρεθήκαμε στην υπέροχη περιοχή, στον τόπο γέννησης του Αριστοτέλη, στον φημισμένο αυτόν τόπο, ο οποίος εξακολουθεί και είναι ευλογημένος από το Θεό και εξακολουθεί και βγάζει και εξαιρετικούς ανθρώπους. Είμαστε από το πρωί, έχουμε περιοδεύσει στις αρχές της ευρύτερης περιοχής και είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε βεβαίως και την Δημοτική Αρχή, τους αρμόδιους αντιδημάρχους, να πάμε σε οικισμούς, να δούμε από κοντά τα ζητήματα που υπάρχουν, να αναζητήσουμε έργα, να δούμε τις προτεραιότητες τις οποίες και θέτει η Δημοτική Αρχή ως βάση για την ανάπτυξη την ευρύτερη της περιοχής, αλλά βεβαίως και να προσπαθήσουμε να βρούμε και λύσεις. Γιατί εδώ δεν είμαστε μόνο για να ακούσουμε. Το βασικό είναι να βρούμε και λύσεις σε αυτά τα οποία και ζητούν απαντήσεις. Αυτό λοιπόν κάναμε από το πρωί. Γνωρίσαμε την ταυτότητα, αν το θέλετε, ακόμα καλύτερα της περιοχής, η οποία είναι ένα κράμα διαφορετικών πραγμάτων, είτε έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, είτε έχει να κάνει με τα μεταλλεία, είτε έχει να κάνει με το θρησκευτικό τουρισμό, είτε έχει να κάνει με τον ίδιο τον τουρισμό. Έτσι, όχι μόνο το θρησκευτικό, υπάρχει και το άλλο κομμάτι του τουρισμού, το οποίο βλέπουμε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια πολύ και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Άρα, βλέπουμε όλη την ταυτότητα της περιοχής. Ζητούμε από την Δημοτική Αρχή κάθε φορά να μας πει ποια είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και ποιος είναι ο σχεδιασμός, αν το θέλετε, για τα επόμενα χρόνια. Και απάνω σε αυτό πατούμε για να μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις που επιθυμούν. Δήμαρχε, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία θέσατε? Εγώ καταρχήν να πω ότι εκλαμβάνω την παρουσία εδώ της συντονίστριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ως ζωηρό ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού για την περιοχή μας, το οποίο έρχεται σε συνέχεια των πολλών επαφών που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και δει με τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που βάζει η Δημοτική μας Αρχή. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα. Να μιλήσουμε για τα μεταλλεία, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία τα αντιμετωπίζουμε μαζί με την κυβέρνηση. Να μιλήσουμε για την τουριστική ανάπτυξη αυτού του τόπου και για το πρόγραμμα προβολής που εκπονεί η Δημοτική Αρχή με όλα τα εναλλακτικά project τουρισμού. Και ταυτόχρονα να επισημάνουμε στην κυρία Σόκου τόσο την εξέλιξη των έργων από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές, τις οποίες έχει αξιοποιήσει ο Δήμος Αριστοτέλεια, αλλά και να επισημάνουμε εκείνες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που κρατάνε πίσω την εξέλιξη πολύ σημαντικών έργων. Όπως για παράδειγμα είναι το λιμάνι της Ουρανούπολης, το οποίο ήδη η σώμαση, η κυρία Σόκου, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και έχουμε πια συντονιστεί για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας με τα συναρμόδια Υπουργεία. Για τα έργα μας που έχουν σταματήσει λόγω υποχρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ταυτόχρονα για την σχετική αβελτηρία που έχει παρουσιαστεί στο θέμα του αστυνομικού τμήματος της Ιερισσού και το οποίο κυνηγάει η Δημοτική μας Αρχή. Βρήκα την ευκαιρία να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για την περιοχή. Νομίζω ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Οικονομικών και το Ανάπτυξης, που είναι τα Υπουργεία που κυρίως αγγίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στο πλευρό μας και αυτό φαίνεται από ένα πλούσιο τεχνικό πρόγραμμα που εκτελεί ο Δήμος Αριστοτέλη και πολλά οφείλονται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή της χρηματοδότησης από τα διάφορα προγράμματα που έχουμε αξιοποιήσει. Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να τις πω και για τα θεσμικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι πια, επειδή είναι ένας αηκίνητος άνθρωπος και επισκέπτεται πάρα πολλούς δήμους σε όλη την περιφέρειά της, έχει γίνει πια έμπειρη σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν και αυτό της επιτρέπει με τον καλύτερο και πιο επικοινωνιακό τρόπο να τα μεταφέρει στην πηγή της επίλυσης των προβλημάτων, που είναι το Μέγαρο Μαξίμου.